Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε με τον γιατρό μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεράσιμο Μπονάτσο, είναι διευθυντής χειρουργός στο Metropolitan Hospital και ομότιμος καθηγητής χειρουργικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα, γιατρέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Εμείς. Να ενημερώσω το κοινό μας. Μην ξεχνάμε μέσα σε όλα τα άλλα πολέμους, καταστροφές, ο Φεβρουάριος είναι παραδοσιακά ο μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο. Μάλιστα. Μέσα στις πολλές δράσεις που γίνονται, ο όμιλος τον οποίο εκπροσωπώ, το Hellenic Health Group, που είναι ο μεγαλύτερος όμιλος στον ιδιωτικό χώρο στην υγεία, με το Metropolitan Hospital, το Υγεία και το Metropolitan General και το Μητέρα, θέλουμε να δώσουμε μια ευαισθητοποίηση στο κοινό όσον αφορά τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Τα καλά αυτό και τα κακά νέα. Μέσα αυτό. Στα λίγα λεπτά που θα έχω στη διάθεσή μου, να πούμε για έναν καρκίνο που είναι πάρα πολύ συχνός, αυτό είναι το κακό νέο, είναι ο τρίτος πιο συχνός καρκίνος στις χώρες του δυτικού κόσμου, όσον αφορά την συχνότητα. Άρα, πάμε, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε τα συμπτώματά του και οι παράγοντες που ευνοούν. Όσον αφορά δε τη θνητότητα, είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις χώρες του δυτικού κόσμου μετά τον καρκίνο του πνεύμονος. Τι λέτε, και μιλάω για δυτικό κόσμο, δεν είναι τυχαίο, γιατί σε μεγάλο βαθμό ο καρκίνος του παχαίου εντέρου οφείλεται στη διατροφή μας. Και η παραδοσιακή διατροφή που έχουμε τα τελευταία 40-50 χρόνια με πολλά κόκκινα κρέατα, πολλά γαλακτομικά, λίγες φυτικές ίνες, λίγα φρούτα, είναι αυτά που ευνοούν σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν είναι μόνο παραγοντιακή αιτιολογία του καρκίνου, είναι πολλοί παράγοντες, αλλά ένας σημαντικός ρόλος είναι η διατροφή. Μάλιστα. Επομένως, τώρα, συμπτώματα. Για πάμε. Είναι μια ύπουλη αρρώστια. Δεν είναι μια αρρώστια που μπαμ ένα σύμπτωμα και τελείωσε. Εδώ μας έχετε γράψει γιατρέ σιωπηλός. Ναι, ύπουλος και σιωπηλός. Ξεκινάει με ασαφή συμπτώματα, συνήθως με διαταραχές του εντέρου, της λειτουργίας του εντέρου, άλλοτε διάρρειες, άλλοτε δυσκυλιότητα, απώλεια αίματος από το ορθό. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που χάνουμε αίμα από το ορθό τρομάζουμε ότι έχουμε καρκίνο. Συνήθως δεν οφείλεται σε αυτό. Σε ένα μικρό ποσοστό όμως μπορεί να οφείλεται στον καρκίνο. Απώλεια βάρους, φουσκώματα κυρίως στο κάτω μέρος της κοιλιάς. Αυτά όταν είναι ο καρκίνος σε πρώιμο στάδιο ή αργότερα όταν τα πράγματα. Όσο προχωράει ο καρκίνος, τα συμπτώματα αυτά γίνονται πιο έντονα. Σημασία έχει επίσης και η ηλικία. Για καλή τύχη, ο καρκίνος του εντέρου εμφανίζεται σε ανθρώπους συνήθως μετά τα 45-50. Το πικ είναι η δεκαετία μετά τα 60-65-70. Είναι σπάνια να δούμε καρκίνο στα 20 και στα 30, αλλά βλέπουμε βέβαια. Και το δυσάρεστο είναι ότι σε αυτές τις νεαρές ηλικίες είναι και πιο επιθετικός συνήθως ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Τώρα, αυτά ο τρόπος διάγνωσης είναι τα κακά νέα. Τα καλά νέα πια είναι πως αυτός ο συχνός καρκίνος μπορεί να γίνει ένας σπάνιος καρκίνος. Δεν το έχουν όλοι οι καρκίνοι αυτό το πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών. Τα καλά νέα που έχουν σχέση και με τη διάγνωση είναι ότι η κολονοσκόπηση είναι το βασικό εργαλείο που μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα αυτόν τον καρκίνο, κάνοντας ενδοσκόπηση και παίρνοντας βιοψία βέβαια, και σε βαθμό που θα πω στη συνέχεια όσον αφορά και την πρόληψη. Η ενδοσκόπηση βάζει τη διάγνωση σε συνδυασμό με τα εφόσον και ιστολογικά επιβεβαιωθεί, με άλλες απεικονιστικές εξετάσεις, αξονική τομογραφία, μαγνητική, και ο ασθενής φτάνει στο χειρουργείο. Η αντιμετώπιση του καρκίνου του παχαίου εντέρου σημειώστε ότι είναι πολύ συμμετοχική. Κυρίαρχο ρόλο παίζει ο χειρουργός, αλλά συμμετέχουν αποφασιστικά σε διάφορες φάσεις της αντιμετώπισης της νόσου απεικονιστές με τη μαγνητική, την αξονική, ακτινοθεραπευτές, οι γαστρεντερολόγοι, οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τη διαχείριση του πόνου και βέβαια σε ένα μεγάλο κομμάτι και οι παθολόγοι-ογκολόγοι που καθορίζουν τη θεραπεία μετά σε προχωρημένα στάδια. Οι εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες που απαιτούνται, εννοείται. Αυτές λοιπόν οι ομάδες πρέπει να είναι σε μεγάλα συγκροτήματα. Στο δημόσιο τομέα υπάρχουν μεγάλα νοσοκομεία που διαθέτουν αυτές τις ομάδες. Στον ιδιωτικό τομέα, στον χώρο στον οποίο εργάζομαι, υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των αναγκών αυτών των ασθενών. Γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε σήμερα, ο καρκίνος, έστω και στα προχωρημένα στάδια, να μην μας τρομάζει. Ο στόχος της ιατρικής και η πρόοδος της ιατρικής σήμερα τον καθιστά μια χρονία νόσος. Είναι μια λέξη που παλιά δεν τολμούσαμε να την πούμε. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα, όχι μόνο να την εντοπίσουμε, αν τον εντοπίσουμε έγκαιρα στα αρχικά στάδια, να έχουμε πλήρη ίαση σε 90% περίπου, αλλά ακόμα και σε προχωρημένα στάδια, δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και αρχίζουμε να κλαίμε. Η πρόοδος της ογκολογίας τα τελευταία χρόνια είναι θεαματική. Έχουμε τις στοχευμένες πια θεραπείες, θεραπευτικές προσεγγίσεις, πέρα από την κλασική χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, έχουμε τα μονοκλονικά αντισώματα. Κάθε μήνα, κάθε χρόνο έχουμε μια καινούργια ανακάλυψη. Αυτό δίνει όχι μόνο πια παράταση στην επιβίωση, αλλά και καλή ποιότητα ζωής στα μεσοδιαστήματα. Και το τελευταίο σαν μήνυμα στο γενικό πληθυσμό. Εάν όλοι οι άνθρωποι μετά τα 45 μας κάνουμε μια κολονοσκόπηση ανά πενταετία,
Όχι κάθε μέρα, είμαστε μονοκοκκούοι. Ανά πενταετία. Για το γενικό πληθυσμό. Από τα 45 και πάνω. Μπράβο. Γιατί από τότε και μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Συνήθως είναι ένας μικρός πολύποδος που ξεκινάει ο καρκίνος. Όχι ότι όλοι οι πολύποδες είναι καρκίνος. Συνήθως το 90% των πολύποδων είναι αθώοι. Άρα εσείς ρίχνετε το βάρος σας στην πρόληψη. Ακριβώς. Αν λοιπόν όλοι μας μετά τα 45 κάνουμε μία κολονοσκόπηση ανά πενταετία, ένας πιθανόν καρκίνος που θα βρεθεί αργότερα θα βρεθεί πολύ μικρός, θα τον αφαιρέσει ο γαστρεντερός και τελείως. Εδώ έχουμε ένα αστερίσκο. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού ανθρώπων με καρκίνο του παχαιού εντέρου δεν μπαίνουν σε αυτό τον ηλικιακό κόσμο. Πρέπει, μόλις διαγνωστεί ότι ο πατέρας, η μάνα ή ο αδελφός έχει καρκίνο, πρέπει αυτοί να κάνουν κολονοσκόπηση, ας είναι και 30 και 35 χρόνια. Αμέσως. Αν είναι ο παππούς. Αν ζει ο παππούς και ο παππούς ακόμα. Όχι, εννοώ, αν ο παππούς είχε, πρέπει το εγγόνι να κάνει. Όλοι, ναι, βεβαίως. Γιατί έχει βρεθεί ότι οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν αυξημένη πιθανότητα από αυτή την νόσο. Γιατί ο καρκίνος είναι πρωτίστως κληρονομικός, έτσι δεν είναι, πέρα από διατροφή. Υπάρχει ένα ποσοστό του καρκίνου του παχαιού εντέρου γύρω στο 10-15% που υπάρχει η λεγόμενη κληρονομική προδιάθεση. Η γνώση όμως που έχουμε σήμερα λένε ότι μεγάλη πλειοψηφία του καρκίνου του παχαιού εντέρου είναι ένα σποραδικός καρκίνος. Το μήνυμα λοιπόν είναι πρόληψη. Και το δεύτερο, να μην φοβόμαστε τον καρκίνο. Έτσι. Ο στόχος της ιατρικής και της ογκολογίας είναι να γίνει μια χρονία νόσος με καλή ποιότητα. Σωστό. Πάνω κατά πάνω λοιπόν. Έτσι, θα είμαστε όλοι, γιατρέ μου. Σωστό. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπονάτσο, τον διευθυντή χειρουργό του Metropolitan Hospital και ομότιμο καθηγητή χειρουργικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Γιατρέ μου, ευχαριστώ πολύ.